Θέλω να σε ρωτήσω ευθύς εξ αρχής, αν κατά τη γνώμη σου συζήτηση βάθους είτε υπέρ της μίας είτε υπέρ της άλλης, γιατί οι Βρετανοί θα αποφασίσουν και όχι εμείς, έγινε, πιστεύεις ότι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο? Πιστεύω ότι σε αντίθεση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, σε άλλες περιπτώσεις, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στην Αγγλία. Αυτό το οποίο φυσικά λείπει είναι μια αριστερή κριτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Όπως πολύ σωστά το περιέγραψες, η Αγγλία αυτή τη στιγμή, αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, ζει ένα πρωτοφανή διχασμό. Μάλιστα, έχουν διχαστεί και τα ίδια τα κόμματα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ισόπαλο στις δημοσκοπήσεις. Μέχρι χτες ήταν ισόπαλο το στρατόπεδο της εξόδου με τις παραμονής, μια εικόνα που ξέρουμε ότι δεν ίσχυε μέχρι την ημέρα που δολοφονήθηκε η Βρετανίδα βουλευτής των εργατικών, η Τζόε Κόξ. Τότε προηγούταν με 7 μονάδες μπροστά το στρατόπεδο της εξόδου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι διχασμένοι, εμφανίζονται διχασμένοι στις δημοσκοπήσεις μέχρι χτες οι Άγγλοι ψηφοφόροι, τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία, που τα κόμματα τα οποία συγκέντρωσαν ένα 80% στις τελευταίες εκλογές τάσσονταν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δηλαδή αυτό που διακρίνουμε είναι μια διάσταση των ηγεσιών των κομμάτων σε σχέση με την άποψη που έχουν οι ψηφοφόροι τους για αυτήν την επιλογή που έκαναν εν ώψη αυτού του πολύ κρίσιμου δημοψηφίσματος. Πρέπει μάλιστα να δούμε και τα εξής. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν δούμε την ψήφο των Βρετανών με βάση πάντα τις δημοσκοπήσεις, έτσι έως χτες, εάν την δούμε με βάση τα κοινωνικά στρώματα, για παράδειγμα. Εκεί φαίνεται πάρα πολύ καθαρά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων τάσεται υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 52% είναι με το Brexit και το 29% είναι με το Remain. Αντίθετα, αν δούμε τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα, εκεί φαίνεται πως το 53% τάσεται με την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 38% τάσεται με την έξοδο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πως όσο πηγαίνουμε σε πιο ακριβή στοιχεία, ότι αυτός ο διχασμός δεν ισχύει. Η λαϊκή ψήφος είναι υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, η πιο αστική, η ψήφος των ανώτερων εισοδηματικά και κοινωνικά στρωμάτων είναι υπέρ της παραμονής. Αυτό φαίνεται μάλιστα και στις ηλικίες, για παράδειγμα. Οι ηλικίες 18-24 και 25-49 ετών ψηφίζουν την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι στο μυαλό της η Ευρωπαϊκή Ένωση φαντάζει συμπυκνώνει λίγο τον κοσμοπολιτισμό, τις υψηλές προσδοκίες. Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ψηφίζουν υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πιο παραδοσιακοί οι Βρετανοί δηλαδή, ε? Ακριβώς. Εκεί δηλαδή μπορούμε να δούμε και την άποψη το πώς πιάνουν τόπο οι κριτικές που ασκούν Μπόρις Τζόνσον, για παράδειγμα, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Βρετανίας, αλλά μπορούμε να δούμε, αν θέλεις, και τα κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν υποστεί τα πλήγματα από την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Τα στρώματα τα κοινωνικά αυτά αντιλαμβάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο κυματοθράφτης, δεν είναι το ανάχωμα όπως υποστηρίζει ο Κόρμπιν στην εργασιακή απορρίθμιση ή στην κοινωνική ή στην κατεδάφιση του κράτους πρόνοιας. Συμβαίνει το αντίθετο, και γι' αυτό το λόγο τα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα ψηφίζουν υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ με αυτό που μας περιγράφεις αντιλαμβάνομαι ότι και πολιτικά λοιπόν και κοινωνικά υπάρχει μια πόλωση αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, η οποία δεν είναι μόνο σήμαντη, είναι σε πολλά επίπεδα η πόλωση αυτή. Παρόλα αυτά θέλω να σε ρωτήσω, και πριν πάμε παρακάτω, έχεις την εντύπωση, γιατί το τόνο στις καμπάνιες φάνηκε σωστά, το είπες, να τις δίνουν από τη μια ο Κάμερον και από την άλλη ο Τζόνσον, ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου και αμφισβητεία στο συντηρητικό κόμμα των πρωτείων του Κάμερον, και ο κύριος Φάραντς. Θεωρείς ότι οι καμπάνιες είχαν ουσία ή ήταν καμπάνιες και η μία και η άλλη που επένδυαν
είτε ήσουν υπέρ είτε κατά της παραμονής, στο φόβο περισσότερο. Το κύριο σύνθημα του Φάραντζ ήταν ενάντια στους μετανάστες. Καλούσε τους Βρετανούς να ψηφίσουν υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το αιτιολογικό ότι όσο μένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γεμίσουμε Σύρους, Αφγανούς και Πακιστανούς. Α, μάλιστα. Μάλιστα ακούστηκαν πάρα πολύ προσβλητικά λόγια για τον νέο δήμαρχο του Λονδίνου που έχει πακιστανική καταγωγή κτλ. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτό το αίτημα είναι πάρα πολύ αντιφατικό. Η Αγγλία το 2003 πρωτοστάτησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες την αποστολή στρατού στο Ιράκ. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει εισβολή που να μην έχει βάλει το χεράκι της ή να μην έχουν βάλει, να μην έχουν πατήσει οι Βρετανοί στρατιώτες με τις μπότες τους σε μια από αυτές τις χώρες που φλέγονται σήμερα από ξένες εισβολές. Να έχεις λοιπόν την απέτηση ότι να μην έρχονται μετανάστες από τις περιοχές που βομβαρδίζεις, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο αντιφατικό. Αυτό είναι το πολιτικό στίγμα του Νάιτζελ Φαράτζ. Το στίγμα του Μπόρις Τζόνσον είναι πιο κεντρό. Το αίτημά του είναι, αναφέρεται ουσιαστικά στα κυριαρχικά δικαιώματα της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό που υποστηρίζει δηλαδή είναι ότι έχουν εκχωρηθεί σιωπηρός σε γραφειοκράτες που δεν έχουν καμία λογοδοσία, σε αυτό τον στρατό των Κυφήνων που κατοικεί στις Βρυξέλλες, στη Φραγκφούρτη, στο Στρασβούργο κτλ., ουσιώδεις πλευρές των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αγγλίας. Και είναι μια κριτική η οποία καταλαβαίνουμε πως δεν είναι ούτε εθνικιστική ούτε αυθαίρετη. Η Ελλάδα μάλιστα έχει πολλά πράγματα που θα μπορούσε να πει πάνω στην ασυδοσία που έχουν τεχνοκράτες που δεν λογοδοτούν να αποφασίζουν. Απέζει αυτό λοιπόν ο Τζόνσον περισσότερο, ε? Ακριβώς. Και ξέρουμε πως αυτή είναι μια κριτική η οποία ανθούσε από την εποχή της Θάτσερ, όταν δηλαδή στην ηγεσία των Τόριδων ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ, ανθούσε αυτή η κριτική. Φυσικά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο στην αντιπαράθεση στη διελκυστίδα που ήταν όλες τις προηγούμενες μέρες σε εξέλιξη. Το αίτημα του Κόρμπιν ήταν ψηφίζουμε για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες, είναι ένα ανάγχωμα στην απόλυτη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και στην πλήρη κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους που θέλουν οι Άγγλοι νεοφιλελεύθεροι και ο Μπόρις Τζόνσον, αν θέλεις. Εντάξει, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν έχει διδαχτεί το παραμικρό. Καλά, τη σκύλα στη Χάριδη πάει εδώ, αλλά τέλος πάντων. Από τη σκύλα στη Χάριδη δηλαδή. Ο Κόρμπιν δεν διδάχτηκε τίποτε από όσα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα με τα μνημόνια, με την Τρόικα και με όλους αυτούς τους μηχανισμούς, καθώς ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησε στη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στην συντριβή των μισθών, των ημερομισθείων και των συντάξεων. Ο Κάμερον που λέει τη συμφωνία περισσότερο που έχει επιτύχει, γιατί τη διαβάσαμε εδώ πριν από λίγο κάποια αποσπάσματα, δεν τα λες και λίγα και δεν τη λες και πολύ. Μάλλον θα έλεγα ότι η Βρετανία ανοίγει ένα καπάκι ειδικών σχέσεων. Έτσι. Που άμα το σκέφτεσαι και λίγο, στη Στερλίνα έχουν, στη Σέγγεν δεν είναι, παίρνουν και αυτά. Ο άλλος μπορεί να το σκεφτεί, καλά είναι έτσι. Με τον απόδειο μέσα πάει για τακτική των Εγγλέζων, μετά άλλο έξω. Ναι. Υπάρχει αυτή τη σκέψη, άμα την προεκτείνουμε, μπορούμε να δούμε κάτι πολύ πιο μακροπρόθεσμο, πιστεύω, Γιώργο. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή στην Αγγλία που καλούσαν υπέρ της ψήφισης, να ψηφιστεί η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το έλεγαν με το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο καλύτερος των δυνατών κόσμων, αλλά για να μπορέσουμε να τη μεταρρυθμίσουμε εκ των έσω. Θυμάμαι, για παράδειγμα, ένα πολύ σοβαρό άρθρο στο Guardian που έλεγε γιατί μόνο παραμένοντας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αγγλία μπορεί να αναχαιτήσει, να βάλει δηλαδή ένα φρένο στην επέλαση του τέταρτου γερμανικού Ράιχ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί ακόμη και να βγει να κερδίσει το Remain, η παραμονή της Αγγλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει δεχθεί ένα σοβαρότατο πλήγμα. Με τη στάση που κράτησαν οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων
όλων σχεδόν των κομμάτων της, που εκπροσωπούνται στα κοινοβουλευτικά σώματα, έτσι. Με την απόσταση που διαφάνηκε να υπάρχει από τη σχέση των ψηφοφόρων τους, αυτό το οποίο φαίνεται όλο και πιο έντονα είναι η απόσταση πια που χωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση από την βούληση των λαών της Ευρώπης, και εδώ συμπεριλαμβάνω και τους κατοίκους της Αγγλίας. Ας μην αποκλείσουμε δηλαδή να δούμε κλειδονισμούς τόσο στους εργατικούς όσο και στους τόριδες. Στους εργατικούς αυτό το οποίο έχει συμβεί και είναι μη αντιστρεπτό είναι ότι ο ριζοσπαστισμός του Κόρμπιν τσακίστηκε στα βράχια της υπηρετικής Ευρώπης. Θυμόμαστε ότι όταν εξελέγει ο Κόρμπιν πριν μερικούς μήνες, εξελέγει με την άβρα του ριζοσπάστη ότι θα έκλεινε τον κύκλο της δεξιάς τροφής που είχε ανοίξει ο Τόνι Μπλερ με τη μετονομασία των εργατικών σε νέους εργατικούς, θα έκανε μια στροφή των εργατικών στην κοινωνική τους βάση με αντιπολεμικά αιτήματα, ζητώντας την ανασύσταση του κράτους πρόνοιας και τα λοιπά. Ταυτισόμενος με τον Κάμερον, ο Κόρμπιν πυροβόλησε τα πόδια του. Στην πραγματικότητα, ό,τι ελπίδες είχαν δημιουργηθεί για μια ανάταση, για μια αριστερή στροφή των εργατικών, έκλεισαν, ξεθόριασαν όταν ο Κόρμπιν επέλεξε να πάει με τον Κάμερον. Και εδώ ξέρουμε, Γιώργο, ότι η εικόνα είναι που μένει, το τι μπορεί να έλεγε ως δευτερεύουσα κριτική ο Κόρμπιν και η ηγεσία των εργατικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετράει. Πες μου κάτι. Έχει ότι ζητούν την παραμονή της Αγγλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Πες μου κάτι. Σε κάθε περίπτωση, όλοι πια αντιλαμβάνονται και όλοι αυτό συζητούν. Δηλαδή, ακόμη και ο σκλήρος Σόιμπλε είπε ότι πρέπει να δούμε. Δεν μας εξήγησε πώς θέλει να τα δούμε, αλλά πάντως είπε να το ξαναδούμε στην Ευρώπη. Το είπε με έναν τρόπο. Όλοι λοιπόν συμφωνούν ότι ανεξαρτήτως του ποιο αποτέλεσμα θα επικρατήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, έχει ανοίξει εξ αντικειμένου μια συζήτηση. Και με δεδομένο ότι σε 4 μέρες έχουμε και εκλογές στην Ισπανία, πόσο αυτό μπορεί, και έχουμε συνεχίζει οι αναταραχές στη Γαλλία, πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ντόμινο? Γιώργο μου, ήδη έχουν συμβεί συνταρακτικές αλλαγές οι οποίες δεν βρίσκουν την έκταση που πρέπει στον τύπο, ο οποίος λειτουργεί με καθυστερημένα αντανακλαστικά. Το κίνημα των 5 αστέρων στην Ιταλία είναι ένα κίνημα που τάσεται καθαρά υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Στις εκλογές που έγιναν πριν 2 χρόνια βγήκε πρώτο κόμμα, το κόμμα του Μπεμπεγκρίλο, των 5 αστέρων. Τώρα κατέλαβε, συγγνώμη για τη φράση, πήρε εδώ, τη Ρώμη και το Τωρίνο. Ακριβώς, τη Ρώμη και στο Τωρίνο. Άρα, ξέρουμε ότι το κόμμα του Μπερλουσκόνη, ο φιλικός του τύπος, τάσεται ανοιχτά εναντίον της Γερμανίας, χρησιμοποιεί φράσεις όπως Τέταρτο Ράιχ, παρομοιάζει με Ναζί τη Μέρκελ κτλ. Ξέρουμε ότι στην Γαλλία σε 2 χρόνια θα γίνουν εκλογές και η Λεπέν δεν θα κερδίσει την Προεδρία, αλλά στην επέλαση που θα κάνει σε όλο αυτό το κύμα προβολής της, η κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αίτημα για δημοψήφισμα θα έχει περίοπτη θέση. Την ίδια χρονιά το 2017 έχει εκλογές και η Γερμανία. Το κόμμα, το ξενοφοβικό, το αντιμεταναστευτικό κόμμα της εναλλακτικής, θα κερδίσει, θα παγιώσει τα κέρδη που έχει κάνει στις εκλογές κρατηδιακές από πέρσι, και το Γερμανικό Κοινοβούλιο θα έχει μια νέα σύνθεση πολύ διαφορετική, η οποία θα είναι πολύ πιο επιθετική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στους λαούς του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη δηλαδή αυτό το ντόμινο που περιέγραψες, το οποίο είναι θέμα μιας πολύ μεγάλης συζήτησης που μπορούμε να κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή, έχει αρχίσει και μετακινείται. Δεν είναι ένα μελλοντικό σχέδιο το οποίο θα γίνει κάποια στιγμή κάποτε. Είναι εδώ, λες. Είναι εδώ. Και αν την Κυριακή, αν μου επιτρέπεις. Οι εκλογές στην Ιταλία είχαν τεράστια πολιτική σημασία. Πες μου κάτι, αν την Κυριακή. Έρθει ακόμα πιο τούμπα το αποτέλεσμα στην Ισπανία. Υποθετικό είναι αυτό, αλλά το λέω με βάση το νέο σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών που έχει σκάσει τώρα. Ναι. Και φαίνεται ότι επηρεάζει την πρωτιά του Ραχόι, δεν την ανακόπτει για την ώρα, αλλά δεν ξέρουμε, κάλπι είναι.
Εάν κάνω την υπέρβαστη λογική και πω ότι την Κυριακή είναι και υποδέμος πρώτη, τι γίνεται δηλαδή μετά? Σίγουρα θα είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο του Σόιμπλε, το οποίο θα το απολαύσουμε πάρα πολύ όλοι εμείς. Όμως εγώ θα έλεγα να μην εθρέφουμε μεγάλες προσδοκίες. Προφανώς. Μεγάλες προσδοκίες για το κόμμα των Ποδέμος. Οι Ποδέμος έχουν ένα πολύ αντιφατικό κόμμα, γιατί οι πολιτικές τους θέσεις πιο πολύ ομοιάζουν με τις θέσεις της Δημάρ. Ήταν πολύ πιο δεξιά από τον ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εξαπατά όμως δημιουργεί λάθος εντυπώσεις μια πολύ μοντέρνα επικοινωνιακή αντίληψη που διατρέχει τη δημόσια παρουσία όλων των στελεχών τους, επειδή τα στελέχη του Ποδέμος έχουν περάσει από την τηλεόραση και εμείς ξέρουμε ότι σε θέματα... έχουν κάνει ματς δηλαδή. Οι Ισπανοί είναι πάρα πολύ μπροστά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί στο να χειρίζονται μια δημόσια εικόνα, να προβάλλουν μια δημόσια εικόνα που να είναι πάρα πολύ ελκτική και να μην έχει αυτή την αρχαία σκουριά που κουβαλάει πάρα πολύ συχνά η αριστερά στην δημόσια παρουσία της. Η ουσία όμως των θέσεων των Ποδέμος είναι πως είναι πολύ συντηρητική. Δηλαδή, εγώ λέω ότι δεν θα ξαφνιαστούμε αν δούμε την στροφή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιούλιο και μετά τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου, την κάνουν με το καλημέρα, με το που θα πάρουν την εξουσία, εάν την πάρουν οι Ποδέμος, και το θεωρήσουν απόλυτα συμβατό με το προεκλογικό τους πρόγραμμα, με τις προγραμματικές τους εξαγγελίες. Λεωνίδα, θα ρισκάρω κι εγώ μια πρόβλεψη, έτσι όπως το αναλύσεις εσύ, γιατί συνήθως κάνεις όχι το μάτι, κάνεις προβλήματα με βάση την ανάλυση. Με αυτά που μου περιγράφεις, εγώ περίπου ψυχανεμίζομαι ποιο είναι το επόμενο μαύρο πρόβατο για να κάτσουν όλοι καλά, και θα είναι η Πορτογαλία. Με αυτά που μου λες. Λοιπόν, θα δούμε.